να πράξουν κατά συνείδηση στο δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί την 30η Σεπτεμβρίου στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας σχετικά με τη συμφωνία για την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας, κάλεσε ο ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης VMRO. Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι υποστήριξε ότι με τη συμφωνία των Πρεσπών αλλάζει όχι μόνο το όνομα της χώρας αλλά και το σύνταγμά της, ενώ αμφισβητείται η εθνική ταυτότητα των πολιτών. Ο πρωθυπουργός της χώρας Ζόραν Ζάεφ πραγματοποιεί περιοδεία σε όλη τη χώρα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το δημοψήφισμα έχει ξεκινήσει. Ο κύριος Ζάεφ κατά τη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του υπεραμείνθηκε τις συμφωνίες που, όπως είπε, προστάτευσε τη μακεδονική ταυτότητα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ενώ αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά σε μία Ευρωπαϊκή Μακεδονία. Οι πολίτες πρέπει να είναι περήφανοι και ήρεμοι, καθώς η συμφωνία προστάτευσε τη μακεδονική μας ταυτότητα. Είμαστε Μακεδόνες, με το δικό μας έδαφος, τη δική μας μακεδονική γλώσσα, με την ιστορία, τον πολιτισμό και την κληρονομιά της Μακεδονίας, τόνισε ο κύριος Ζάεφ. Εν όψη του κρίσιμου δημοψηφίσματος, στα Σκόπια θα επισκεφθεί και ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Τζιμ Μάτις, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για ενδεχόμενη ρωσική ανάμειξη στην ψηφοφορία, κάτι που ωστόσο αρνείται η Μόσχα. Ανησυχώ για αυτό το είδος των κακόβουλων ενεργειών, στις οποίες έχει προχωρήσει η Ρωσία από την Εστονία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και τώρα τη Μακεδονία, οι οποίες είναι απαράδεκτες, δήλωσε ο κ. Μάτις. Την Πέμπτη αναμένεται στα Σκόπια και ο Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Wes Mitchell, δίνοντας συνέχεια στις επισκέψεις ανώτατων αξιωματούχων στη γειτονική χώρα.